Λοιπόν, θα καλησπέρισω τώρα τον καλό μου φίλο τον Θόδωρο τον Καράγλου, ο οποίος μόλις μας ήρθε από την Αθήνα. Καλησπέρα. Ήσασταν και στην ώρα του Πρωθυπουργού ή λείπατε κι εσείς? Όχι, όχι, δεν ήμουν εκεί. Δεν ήσασταν ούτε εσείς? Η διαδικασία η σημερινή είναι μια διαδικασία όπου συμμετέχει μόνο ο ερωτών και απαντάει ο ερωτώμενος. Δεν έχουμε τη δυνατότητα οι άλλοι βουλευτές να συμμετέχουμε, ούτε ακόμη και αν ήταν αρχή των κομμάτων. Δηλαδή και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν ήταν εκεί, δεν μπορούσε να συμμετέχει. Ήταν μια ερώτηση που έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Άρα λοιπόν, γιατί τα έλεγε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας? Βρήκε το γήπεδο κενό και έπαιζε μπάλα μόνος. Μάλιστα. Ποδοσφαιρικά. Μάλιστα. Πάνω σε ένα δίκιο το έχει σε αυτά που είπε εδώ που τα λέμε. Δεν ακούσαμε και καμία τοποθέτηση από πλευράς του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, κ. Καράγλου, μετά από το Eurogroup της Δευτέρας. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφήστε που έχετε να ζητήσετε εκλογές και πόσες μέρες. Τι έχετε πάθει? Δεν θέλετε εκλογές τώρα? Αλλάξατε γνώμη? Θέλουμε εκλογές, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αλλά λέω κάτι άλλο. Την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε το δικαίωμα, καταθέσαμε ερώτηση και υπήρχε η επίκαιρη ερώτηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη για τα θέματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, στην οποία έγινε μια συζήτηση και γενικότερα για τα ζητήματα οικονομίας. Τώρα, τι μεσολάβησε τη βδομάδα αυτή? Θυμίζω ότι την Παρασκευή, είπαμε 17 του μηνός, ήταν η επίκαιρη ερώτηση δική μας που είχε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Τη Δευτέρα, 20 του μηνός, έγινε το Eurogroup. Αυτός λοιπόν που ήταν σε αμηχανία, αυτή που ήταν σε αμηχανία ήταν κυβέρνηση. Και προσπαθώντας, γιατί έχει πολλά προβλήματα, να δημιουργήσει ένα τεχνητό κλίμα, άρχισε να βγάζει προς τα έξω έτσι πληροφορίες με non-paper, ότι θριαμβεύσαμε κτλ. Μάλιστα, φτάσαμε σε σημείο που ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, Υποδομών και Μεταφορών, όπως λέγεται, ο κ. Σπίρτης, να μιλάει και να λέει ότι η κρίση τελείωσε, είναι πλέον παρελθόν. Και βέβαια γελάσαμε όλοι οι Έλληνες. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι εμείς αυτό που είπαμε είναι ξεκάθαρο και απλό. Εμείς χαρήκαμε που αποφασίστηκε επιτέλους να γυρίσουν πίσω οι θεσμοί όπως λέγονται σήμερα, το κουαρτέτο, η παλιά τρόικα, το ίδιο πράγμα είναι. Γυρίζουν λοιπόν την Τρίτη και ξεκινάνε συζητήσεις. Απ' την άλλη όμως, δεν είχαμε καμιά συμφωνία, γιατί αν είχαμε συμφωνία πλούσιατα θα πέραμε τη δόση των 2,8 δις σε πρώτη φάση και των άλλων 3,5 που περίπου περιμένουμε μετά, δηλαδή περίπου 6,3 δις, τα οποία είναι απαραίτητα για την ελληνική οικονομία. Αν είχαμε πολιτική συμφωνία θα το λέγαν και δημοσίως. Αντίθετα, βγήκε ο κύριος Ντάισεμπλουμ, ο επικεφαλής του Eurogroup, και είπε ξεκάθαρα ότι το μόνο που είχαμε είναι μια συμφωνία να επιτρέψουν οι θεσμοί στην Ελλάδα και να ξεκινήσουν οι συζητήσεις σε τεχνικά κλιμάκια. Και μάλιστα όχι αυτό. Άκουσα σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει, και χαίρομαι αν ισχύσει αυτό, ότι έως τις 20 Μαρτίου θα έχουμε συμφωνία. Μακάρι να έχουμε συμφωνία. Γιατί το επόμενο Eurogroup, το οποίο είναι στις 20 Μαρτίου, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συμφωνία, να επικυρωθεί αυτή η συμφωνία από το Eurogroup, να πάρουμε τα χρήματα, να έρθει η αβεβαιότητα, να επανέλθει ομαλότητα στην ελληνική οικονομία. Φοβάμαι όμως ότι, από ό,τι είπε ο κ. Ντάισεμπλουμ, έχουμε πολύ χρόνο, είπε χαρακτηριστικά, ως το καλοκαίρι, οπότε ως τότε θα τα συζητήσουμε όλα. Τώρα, ξέρετε, κύριε Καράγλου, ναι, συμφέρει κανέναν στην Ελλάδα αυτό το... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Αυτή η κόντρα που υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική, ειδικά μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, συμφέρει κανένα στην Ελλάδα? Γιατί δεν ηρεμείτε λιγάκι? Να σας πω κάτι. Εσείς, ως Νέα Δημοκρατία, εγώ θα πω ότι είσαστε πιο όριμοι. Έχετε περάσει από πολλές θέσεις κυβερνητικές. Οι νεοδημοκράτες εννοώ, ρε παιδιά. Έτσι, είσαστε όριμοι. Γνωρίζετε τις επιπτώσεις μιας αντιπολίτευσης η οποία γίνεται όχι ανεφλόγου και αιτίας, αλλά γίνεται τόσο επιθετικά σε περιόδους που χρειάζεται να υπάρχει ομοψυχία. Ειδικά εσείς οι νεοδημοκράτες το ξέρετε. Να πω ότι ο Τσίπρας δεν το ξέρε όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, δεν το ξέρε. Εσείς όμως το ξέρετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι τούτη την ώρα πρέπει να υπάρχει μια ομοψυχία, ή έστω αν δεν υπάρχει ομοψυχία, τουλάχιστον να μην υπάρχει αντιπαλότητα για την αντιπαλότητα την ώρα που οι άλλοι είναι στην Ευρώπη και προσπαθούν να διαπραγματευτούν, μη δεν κοπούν τόσο πολύ οι συντάξεις? Λοιπόν, μήπως λίγο να ηρεμήσετε? Ναι, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι. Νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Κατάλαβα, βέβαια. Δεν λέω ότι κάνετε κακή αντιπολίτευση. Αυτό ήθελα να απαντήσω. Εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε όσο πιο σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση μπορούμε να κάνουμε. Όχι, γιατί κάποια από τις ελέξεις, ξέρετε τι λένε? Τα ίδια μας έκανε και ο Τσίπρας στον αντιπολίτευση, αυτό το κάνουμε και εμείς τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εσείς θεωρείστε πιο όριμοι καταρχήν. Ναι, είμαστε πιο σοβαρό, πιο συγκροτημένο κόμμα. Δεν είπα κάτι τέτοιο εγώ. Μην βάζετε λόγια στο στόμα μου. Εγώ είπα ότι είσαστε πιο όριμοι. Εγώ λέω, ο δικός μου χαρακτηρισμός είναι. Και κάνουμε πιο σοβαρή, πιο συγκροτημένη, πιο ήπια αντιπολίτευση. Τρέμω και μόνο στη σκέψη, αν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ένα πράγμα να θυμηθούμε.
ότι όταν η κυβέρνηση του Αντώνη του Σαμαρά προσπαθούσε να περάσει κάποιες μεταρρυθμίσεις, κάηκε η Αθήνα και κάηκαν τρεις συνάνθρωποι μας. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πολιορκήθηκε η Βουλή, το γνωστό σύνθημα να καεί η Βουλή κτλ. Το ξέρουμε, το ακούσαμε όλοι μας. Λοιπόν, σήμερα δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Εμείς κάνουμε μια συγκροτημένη αντιπολίτευση, μια μετριοπαθή αντιπολίτευση, μια σοβαρή αντιπολίτευση εντός των πλαισίων του κοινοβουλευτισμού, εντός των πλαισίων της δημοκρατίας, δηλαδή μέσα στον χώρο του κοινοβουλίου και οπουδήποτε μας δίνεται δημόσιο βήμα. Δεν ζητούμε από τους πολίτες να βγουν στους δρόμους, δεν ζητούμε από τους πολίτες να τα σπάσουν και να τα κάψουν όλα όπως έκανε στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα κατηγορούμαστε από μερίδα στελεχών της παράταξής μας ότι δεν κάνουμε μια δυναμική αντιπολίτευση όπως θα έπρεπε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς επιμένουμε γιατί θεωρούμε ότι ο τόπος δεν έχει ανάγκη από άγριες φωνές, από εντάσεις και από φασαρίες. Ο τόπος έχει ανάγκη από επίλυση των προβλημάτων, από διάλογο με τριοπάθεια και σύνεση. Τι λέμε λοιπόν στο διατάφτα? Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ζήτημα. Η δεύτερη αξιολόγηση. Για να γίνεται κατανοητό λίγο στους φίλους, έτσι πιθανόν να μην έχουν διαβάσει το μνημόνιο, να το έχουν ξεχάσει γιατί πέρασε καιρός από τον Αύγουστο του 2015. Λέω λοιπόν, με βάση το τρίτο μνημόνιο, υπήρχε υποχρέωση ανατρίμηνο να έχουμε αξιολόγηση για να παίρνουμε τη δόση των χρημάτων που ήταν απαραίτητη. Mm. Ανατρίμηνο. Mm. Άρα λοιπόν, τον Αύγουστο υπογράφηκε, πέρασε από τη Βουλή. Θα έπρεπε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ως τα τέλη Νοεμβρίου να έχουμε την πρώτη αξιολόγηση. Αυτή η καθυστέρηση και πήγε το Μάρτιο του 2016. Ναι. Η δεύτερη αξιολόγηση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2016. Γι' αυτό λέμε ότι έχουμε καθυστέρηση ήδη ένα χρόνο από τη δεύτερη αξιολόγηση. Σήμερα, αν όλα πηγαίναν ομαλά και καλά, θα έπρεπε να συζητάμε για την έκτη αξιολόγηση. Γιατί λοιπόν δεν έγιναν αυτά που θα έπρεπε να γίνουν, να έχουμε προχωρήσει, να έχουμε πάρει τα χρήματα, να έχει μπει σε μια τροχιά η ελληνική οικονομία και έχουμε τα προβλήματα αυτά? Γιατί απλούστατα η κυβέρνηση, ενώ έβαλε την υπογραφή της και ορθώς την έβαλε τον Ιούλιο του 2015 για να μην χρεοκοπήσει η χώρα, έτσι, μετά το γελίο εκείνο δημοψήφισμα που κάναμε και πανηγύριζε τη μια μέρα για το όχι και την επόμενη μέρα έβαλε υπογραφή στο τρίτο μνημόνιο, αντί λοιπόν να κάνει αυτά τα οποία η ίδια υπέγραψε, ο Τσίπρας και ο Καμένος υπογράψαν, έβαζε υπογραφή, άλλοτε με πολλά κλάματα από τους υπουργούς της, άλλοτε με μεγάλη στεναχώρια και τελικά δεν έκανε τίποτα από αυτά. Ένα απλό παράδειγμα. Η αποκρατικοποίηση του ελληνικού. Το ελληνικό είναι ένα έργο δικό μας. Εμείς το κάναμε. Έτσι, εμείς το προχωρήσαμε, εμείς το δημοκρατήσαμε, επί των ημερών μας κατοχυρώθηκε. Έτυχε να γίνουν εκλογές, να αλλάξει κυβέρνηση και υπογραφή μπήκε από την επόμενη κυβέρνηση. Ορθώς. Αυτό συμβαίνει. Τα μεγάλα έργα, στα μεγάλα project, λογικό είναι ότι ξεκινάει το έργο από μια άλλη κυβέρνηση, συνεχίζεται από μια άλλη και τελειώνει με μια άλλη. Όλοι έχουν συμβολή στην υλοποίηση ενός μεγάλου έργου. Λοιπόν, το έργο αυτό, αν προχωρούσε, θα έδινε 8 δισεκατομμύρια στην ελληνική οικονομία και 75.000 θέσεις εργασίας στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν έγινε τίποτα. Γιατί? Γιατί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην υλοποίηση ενός μεγάλου ιδιωτικού έργου, καταθέτουν υπογραφή 18 βουλευτές με πρωτοστάτη πρώην ισχυρότατο κυβερνητικό στέλεχος, τον κύριο Φίλη, και λένε να κηρυχθεί ο χώρος αρχαιολογικός. Έλεος. Δεν γίνεται έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Σε μια σειρά μεγάλων έργων προσπαθούν με κάθε τρόπο να μπλοκάρουν όσο μπορούν την υλοποίηση των έργων αυτών. Την υλοποίηση των αποκρατικοποιήσεων, την υλοποίηση της αξιοποίησης εκείνης της περιουσίας του δημοσίου. Γι' αυτό πλέον οι ξένοι δεν μας εμπιστεύονται, οι δανειστές μας. Γι' αυτό ζητούν να προνομοθετήσουμε μέτρα. Καταλαβαίνετε τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να ψηφίσει η σημερινή Βουλή μέτρα που θα ισχύσουν από 1η Απρίλου του 2019 για μείωση του αφορολόγητου και για μείωση των συντάξεων, όταν δεν θα είναι πλέον κυβέρνηση αυτή. Δηλαδή να πετάξουν τον μπαλάκι λίγο παρακάτω στην επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, μην προδικάζουμε. Δεν ξαναγίνει αυτό. Μην προδικάζουμε ότι θα είσαστε εσείς η επόμενη κυβέρνηση. Για όνομα του Θεού. Μην κάνουμε τις κασάνδρες εδώ πέρα, κύριε Καράγλου. Και εν πάση περιπτώσει, αν θεωρείτε ότι θα είσαστε κυβέρνηση, θα ζητάγατε και εκλογές. Μα δεν ζητήσατε. Από τότε που συμφωνήσαμε να προνομοθετήσουμε μέτρα για το 19, από τότε έχετε να ζητήσετε εκλογές. Ζητάμε εκλογές, είναι ξεκάθαρο αυτό. Εσείς θα τα εφαρμόσετε αυτά όμως. Ζητήστε εκλογές όσο θέλετε. Να βγαίνουμε κάθε μέρα τη μείωση του αφορολογίου και τη μείωση των συντάξεων, εσείς θα την εφαρμόσετε μετά. Δυστυχώς θα είμαστε κυβέρνηση όταν φτάσει η ώρα αυτή. Και θα λέτε, όχι, ο Τσίπρας θα κάνει. Μα είναι λογικό ότι αυτά αν νομοθετηθούν, θα νομοθετηθούν εντός των προσεχών ημερών. Μακάρι να κλείσει συμφωνία και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Αλλά η κυβέρνηση φροντίζει, εύστοχα κυβέρνηση, να μεταθέσει τα μέτρα αυτά για εφαρμογή από 1η Απριλίου 2019 που θα είναι μια άλλη κυβέρνηση. Σας πέταξε μια πάσα ο Τσίπρας, από πάσα σε γκολ πήγε. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι δεν είναι ακριβώς έτσι? Καταρχήν αυτό είναι μικροπολιτική και τακτικισμός. Εμείς λέμε ότι μακάρι η κυβέρνηση να φρόντιζε να κλείσει όταν έπρεπε, ακόμη και το καλοκαίρι να έκλεινε το 2016. Α, δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν ήταν δική του πρωτοβουλία, ήταν οι ΣΕΣ όσοι τα έκανε μετά το 19. Ξέρετε κύριε Λαζάρου, γιατί όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο θα ανεβαίνει ο λογαριασμός. Γιατί τον Ιούλιο του 2017 έχουμε υποχρέωση για το χρεολύσια 7,5 δις.
τα οποία δεν υπάρχουν. Αν δεν υπογραφεί λοιπόν συμφωνία να μας δώσουν ρευστότητα, δεν θα μπορέσουμε να τα ξεπληρώσουμε τον Ιούλιο του 2017, οπότε έχουμε πιστωτικό γεγονός, δηλαδή χρεοκοπία. Όσο λοιπόν πλησιάζουμε προς το deadline, προς την ημερομηνία αυτή του Ιουλίου του 2017, τόσο περισσότερα μέτρα θα ζητούν οι δανειστές. Επαναλαμβάνω, όσο πιο πριν κλείναμε τη συμφωνία, τόσο πιο μαλακά θα τη βγάζαμε. Αν λοιπόν η κυβέρνηση δεν φροντίσει, χάρηκα σήμερα από ο κ. Τσίπρας ότι ως 20 Μαρτίου, το Eurogroup της 23 Μαρτίου, θα έχουμε κλείσει τη συμφωνία. Μακάρι λοιπόν να την κλείσουμε. Αν λοιπόν την κλείσουμε, επανερχόμαστε σε μια φυσιολογική τροχιά. Αν όχι, τότε λυπάμαι, αλλά κάθε μέρα που περνάει θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ένα καλό τρίμερο, κύριε Καράογλου. Ευχαριστώ πολύ.